Και πάμε τώρα σε ένα άλλο αποτρόπαιο περιστατικό. Πάμε σε σένα, Βαγγέλη, καθώς ένας πολίτης πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι σε μία ταβέρνα, λοιπόν, τηγάνιζαν ζωντανά τα ψάρια. Και πραγματικά οι εικόνες είναι αποτρόπαιες. Ναι, βλέπουμε και το σχετικό βίντεο. Στην Κάρπαθο, όταν ένας πολίτης πήγε στο αστυνομικό τμήμα του νησιού και κατήγγειλε ότι σε ταβέρνα μάγειρα τηγάνιζε τα ψάρια ζωντανά στην ουσία. Έγινε καταγγελία και από την οργάνωση Νέμεσης. Έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νέμεσης, την κυρία Νατάσα Μπομπολάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Μπομπολάκη. Καλησπέρα σας. Κυρία Μπομπολάκη, τι εικόνες είναι τώρα αυτές που βλέπουμε? Τηγανίζει τα ψάρια ζωντανά. Επαναλάβετε λίγο. Λέω, οι εικόνες που βλέπουμε είναι σοκαριστικές. Τηγανίζουν ζωντανά τα ψάρια. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Σοκαριστικό επίσης είναι και η αντίδραση του ανθρώπου αυτού που γελάει βλέποντας το ψάρι να σπαρταράει. Εμείς η πράξη αυτή με βάση τον νόμο 4830 του 2021, ο οποίος το θέμα της κακοποίησης αναφέρεται ρητά σε όλα τα είδη ζώων, στεριά, θάλασσας και αέρα, θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής. Μάρτυράς μας θα είναι η καθηγήτρια ιχθυολογίας της κτηνιατρικής σχολής της Θεσσαλίας, η κυρία Αθανασοπούλου. Η πράξη λοιπόν αυτή είναι κακούργημα, είναι βασανιστική θανάτωση ζώων, αντίκειται και στην ευρωπαϊκό κανονισμό 1099, ο οποίος προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου ενός ζώου αυτό δεν πρέπει να νιώθει αγωνία, άγχος και πόνο. Είναι καθαρή περίπτωση και ελπίζουμε η αρμόδια εισαγγελία να το χαρακτηρίσει ως κακούργημα. Κυρία Μπομπολάκη, κατά την προσωπική μου άποψη, η συγκεκριμένη ταβέρνα θα έπρεπε βέβαια να κλείσει. Εγώ δηλαδή αυτό θεωρώ. Θα έπρεπε να βγει και το όνομα της ταβέρνας και του ανθρώπου που έκανε αυτό και η ταβέρνα να κλείσει, εννοείται. Ναι, η ταβέρνα έχει βγει το όνομα. Εξάλλου ο ίδιος έχει βγάλει και ένα βίντεο και όσα ισχυρίζεται ότι για το συγκεκριμένο, ότι έχει αποκεφαλίσει τα ψάρια είναι ζωντανά. Φαίνεται στο βίντεο. Αναπνέουν με τα βράχια και να είναι με το κεφάλι, τουλάχιστον δύο ψάρια. Οπότε για να δείξουν στους πελάτες του ότι τα ψάρια του είναι φρέσκα, προέβησε ένα βασανισμό αποκρουστικό και εξαιρετικά βασανιστικό για αυτό το ζώο. Τα ψάρια έχουν νοημοσύνη και πονούν. Τα πάντα έχουν τα συναισθήματα που έχουν και οι άνθρωποι. Είναι αποκρουστικό αυτό το πράγμα και δυστυχώς γίνεται πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό κυρία Μπομπολάκη, θα πρέπει να μην έχει πελάτες για να το δείχνει αυτό πλέον και να βάλει λουκέτο στην επιχείρηση και έτσι να ησυχάσουν και τα ψάρια και οι υπόλοιποι άνθρωποι, γιατί ο συγκεκριμένος και που κυκλοφορεί ανάμεσά τους μόνο άνθρωπο δεν μπορείς να τον πεις. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά όλα στην παράσταση που θα κάνουμε και στις καταθέσεις που θα κάνουμε στην εισαγγελία. Εσείς έχετε προχωρήσει νομικά, έχετε ξεκινήσει τις διαδικασίες κανονικά. Ναι, η δικογραφία δεν έχει φύγει ακόμα από το αστυνομικό τμήμα. Όταν θα φύγει και θα μας ειδοποιήσουν, έχουμε ζητήσει να μας ειδοποιήσουν γιατί ξέρουν ότι θα δηλώσουμε πολιτική αγωγή και θα πάει στην εισαγγελία. Από εκεί θα μπορούμε να πάρουμε τη δικογραφία και να ξεκινήσει η διαδικασία για την συμμετοχή μας στην ακροματική διαδικασία όταν αυτή γίνει. Κυρία Μπομπολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Νατάσα Μπομπολάκη, η οποία είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέμεσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.